Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Σήμερα, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητά παιδιά, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Μωυσή από το Άγιον Όρος. Είμαι βέβαιος ότι θα έχετε διαβάσει κάποια από τα πολλά και ωραία βιβλία του Γέροντα ή θα έχετε ακούσει ομιλίες του και εδώ στην Λεμεσό και από πολλούς άλλους τόπους που μεταδίδονται και έτσι με την ευκαιρία της παρουσίας του στην πόλη μας, που είναι προσκεκλημένος και για πολλές άλλες πνευματικές ευκαιρίες και ομιλίες, σήμερα τον παρακάλεσα κι εγώ, αντί για μένα, να σας μιλήσει ο πατήρ Μωυσής σήμερα, να μας μεταφέρει το πνεύμα και το άρωμα του Αγίου Όρους, έτσι φρέσκο-φρέσκο, όπως το έχει ο ίδιος, και για να ξεζαλιστείτε για λίγο από αυτά που σας κάθε φορά, αλλάξετε λίγο παραστάσεις, να κάνετε αποτοξίνωση. Λοιπόν, για να μην σας σπαταλώ τον πολύτιμο χρόνο, θα δώσω τον λόγο στο Γέροντα. Το θέμα του Γέροντα είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ο Γέροντας Μωυσής είναι στη σκήνη του Κουτλουμουσίου, στη σκήνη του Αγίου Παντελεήμονος, στο Άγιον Όρος και προέρχεται από την μοναστική αδερφότητα της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας και μπαίνοντας μέσα ακούγαμε και την παράκληση που ψάλλουν οι Σιμωνοπετρίδες πατέρες και ήταν ωραία έκπληξη. Λοιπόν, Γέροντα, το βήμα είναι δικό σας και οι αδελφοί εδώ στη διάθεσή σας. Μετά, αν μείνει χρόνος, που φαντάζομαι θα έχουμε κανένα τέταρτο χρόνο, μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε τον Γέροντα. Θα ήθελα σεβασμιότατε να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να επικοινωνώ με το ποίμνιό σας, το οποίο ιδιαιτέρως σας αγαπά και ελπίζω να μην με μισήσει που πήρα τη θέση σας. Να ευχαριστήσουμε και το Θεοφιλέστατο που παραβρίσκεται εδώ και τους πατέρες και όλους εσάς. Δεν θέλω να σας κουράσω με προλόγους. Η γνωριμία μας με τον Ποιμενάρχη σας είναι από πολλών ετών. Τον εκτιμούμε βαθύτατα και γι' αυτό δεν μπορούμε να έρθουμε στην Κύπρο και να μην έρθουμε στη Λεμεσό. Η κύρια αιτία βέβαια που ήρθα αυτή τη φορά στην Κύπρο είναι η ομιλία της Κυριακής που θα κάνουμε εδώ για τον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Λουκά. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί. Ο κόσμος αυτός που ζούμε είναι όλο πόνος, πίκρες, θλίψεις, απογοητεύσεις, στενοχώριες, δοκιμασίες και πολλές δυσκολίες. Όπου να σταθείς, ό,τι να αντικρίσεις και ό,τι να ακούσεις, θα έχει σχέση με την αμαρτία, την αδικία, τον θάνατο. Φαίνεται σαν να έχει νικήσει τον κόσμο η πονηρία και το κακό, σαν να κυριαρχεί και εξουσιάζει ο δαίμονας, σαν να απομακρύνθηκε ο Θεός, να κουράστηκε, να βαρέθηκε τα συνεχή λάθη μας. Ο όρωτος Θεός σαν να στέκει πολύ μακριά, ως βουβός και κουφός. Όμως, αγαπητοί μου, δεν είναι έτσι. Μπορεί να φαίνεται ότι νίκησε η κακία και υποδούλωσε τους πάντες, να φαίνεται ότι απουσιάζει ο Θεός και ότι κρύβεται, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι λίγοι αυτοί που αντιστέκονται στο κακό,
ούτε είναι λίγοι αυτοί που βρήκαν μέσα τους το Θεό ή ακόμη μέσα στον πόνο, στη δυστυχία και στον κατατρεγμό. Ορισμένοι εύκολα σκανδαλίζονται από τη μη άμεση επέμβαση του Θεού στη ζωή τους, ότι δεν τους ακούει, δεν τους προσέχει, δεν απαντά στα καυτά τους ερωτήματα που τους πνίγουν. Ο Θεός όμως, που επιβλέπει τα δέντρα, τα φυτά, τα άνθη, τα στρουθία, τα ζώα, τα ζωήφια και έχει μετρημένες τις τρίχες της κεφαλής μας, λέτε να μην ενδιαφέρεται για τα παιδιά του. Η παρουσία του μπορεί να είναι αόρατη, σιωπηλή, διακριτική, ευγενική, νυφάλια και σιγαλή. Να μιλά στις καρδιές, να δίνει υπομονή, ελπίδα, χάρη και χαρά. Να μην αφήνει τη δαιμονοκίνητη απελπισία να κυριεύσει τη ψυχή και να την καταταλαιπωρήσει πρόωρα. Έχουμε ένα Θεό απρόσμενο, όλο εκπλήξεις και κρυμμένα θαύματα. Να έρχεται την τελευταία στιγμή, εκεί που καθόλου δεν το περιμένεις, εκεί που όλα έχουν σβήσει και έχουν χαθεί. Μακάρι όσοι υπομένουν, ελπίζουν, προσεύχονται, ακόμα και όταν δεν λαμβάνουν το ποθούμενο. Ευλογημένοι όσοι ειρηνικά και ατάραχα αποδέχονται το θέλημα του Κυρίου, ακόμη και τον φοβερό θάνατο. Πιστεύω πως αυτοί είναι οι πιο προνομιούχοι στην αγκαλιά του Θεού. Το πιο μεγάλο θαύμα είναι η δυνατή αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην καρδιά του πιστού όταν δεν υπάρχει κανένα φως από πουθενά. Αν ο άνθρωπος, αδελφοί μου, φτάσει με τη χάρη του Θεού να μην απαιτεί τίποτε, να μην προσδοκά τίποτε, να μην τον φοβίζει η θανατηφόρα ασθένεια, είναι όντως μακάριος, αληθινό και αγαπητό τέκνο του Θεού. Αυτή η αταραξία, η αφοβία, η εγκατάλειψη στο Θεό είναι σαφώς πρόγευση παραδείσου. Ο άνθρωπος που ξεγελάστηκε, πικράθηκε, πόνεσε, απογοητεύθηκε και στέκει και χέρι στα παθήματά του μαζί με τον Απόστολο και ενδυναμώνεται στην ασθένεια και χαίρεται στα δεσμά του, έχει τη μεγάλη παραμυθία, τη μοναδική παρηγορία του πανστενουργού Αγίου Πνεύματος, του γλυκητά του παρακλήτου που τα πάντα χορηγεί αένα. Είναι γεγονός και μεγάλη αλήθεια πως ο πόνος με τα πλοκάμια του έχει αγκαλιάσει σφιχτά όλους τους ανθρώπους της γης. Κανένας δεν μπορεί να του ξεφύγει. Γιατί τόσος πολύς και αβάσταχτος πόνος? Γιατί να βασανίζονται αθώα παιδάκια και ανήμποροι γέροι που στη ζωή τους δεν πείραξαν ούτε μερμήγκι και η ζωή τους όλη ήταν γεμάτη καλοσύνη, θυσία και προσφορά? Γιατί να μην παρεμβαίνει άμεσα ο Θεός? Γιατί να παρακολουθεί από μακριά τα τεχνουργήματα της κακίας? Γιατί να μην έχουμε μία δυναμική παρουσία του Θεού? Να διαλύσει έγκαιρα τις ραδιουργίες των πονηρών, τα τεχνάσματα των δαιμόνων, τις καταστροφικές φυσικές εκτροπές? Γιατί να μην βλέπουμε το Θεό και απλά να τον αφουγκραζόμαστε ή να τον υποψιαζόμαστε? Δύσκολο απάντητα όντως ερωτήματα. Η ανθρώπινη λογική αντιδρά κάποτε βία στη θεϊκή αυτή στάση και δεν γίνεται κατανοητή και ανεκτή. Ο Θεός όμως δεν κινείται με τη δική μας κοντόθωρη λογική και συμφέρουσα προοπτική. Η αορασία, απουσία, σιωπή και ησυχία του Θεού ενοχλεί υπερβολικά τους ανυπόμονους που απαιτούν μία άμεση λύση δίχως άσκοπες, καθώς λέγουν, καθυστερήσεις. Η ανθρώπινη αυτή απέτηση, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, έχει αρκετό εγωισμό. Ατομισμό, ανυπομονησία, φιλαυτία, αυθάδεια, ασέβεια, ανυπακοή, ιστεροβουλία, ιδιοτέλεια, νοσηρότητα και ανέδεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος δυστυχώς έμαθε να μην περιμένει καθόλου. Αυτό έχει ως συνέπεια
να ξεγελά τον εαυτό του με πρόχειρες λύσεις για να τον ικανοποιήσει όπως τώρα, αμέσως. Η βιαστικότητα αυτή είναι μία επιπολαιότητα καταστροφική που δέρνει και τους νέους μας αλίπητα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πως δεν θα πούμε εμείς τι θα κάνει ο Θεός, πως θα το κάνει και πότε θα το κάνει. Δεν θα μάθουμε εμείς τον Θεό να σκέφτεται όπως εμείς. Δεν θα του υπαγορεύσουμε πως ακριβώς θα ενεργήσει. Ο Θεός πάντως δεν αγαπά καθόλου τη βιασύνη, τις πρόχειρες λύσεις, τα επιπόλαια μπαλώματα της στιγμής. Από μόνος του άνθρωπος φτάνει σε ένα αδιέξοδο, νομίζοντας πως με το μυαλό μπορεί να φτάσει στον Θεό και τον απορρίπτει. Η απόρριψη όμως αυτή δεν του προσφέρει, καθώς θα περίμενε, ελευθερία και χαρά. Η ζωή, δίχως Θεό, καταντάνει υπόφορη, ασήκωτη, βαριά. Οι λογισμοί αθείας πικραίνουν, ζελίζουν, αρρωσταίνουν, απελπίζουν τον άνθρωπο. Δίχως Θεό, ο άνθρωπος αισθάνεται γυμνός, άδειος, φτωχός, αδύναμος, άθλιος. Η ζωή χάνει το νόημά της. Δεν ξέρει κανείς κατά πού πορεύεται και κινείται. Είναι ένα βαγό στο πέλαγος δίχως οσίβιο και πηξίδα. Δίχως Θεό όλα επιτρέπονται, λέγει ο σοφός Ντοστογεύσκη. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται αχαλήνοτος, ξετσίποτος, εσχρός, ασίδωτος και αυτοφυλακισμένος, αυτοτιμωρούμενος και αυτοκολαζόμενος. Αντίθετα, αυτός που πιστεύει στον Θεό είναι ελπιδοφόρος και ας μην του πηγαίνουν όλα καλά στη ζωή. Είναι αισιόδοξος και ας είναι ασθενής. Είναι με χαμόγελο και ας του έρχονται όλα στραβά. Πέφτει και σηκώνεται, λαθεύει και μετανοεί, συγχωρεί και συνεχίζει να προχωρά. Γνωρίζει τι θέλει, που πηγαίνει και γιατί ζει. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αρκετοί δεν γνωρίζουν καλά-καλά ούτε γιατί ζουν. Η σχέση μας με το Θεό είναι οπωσδήποτε ωραία και καλή, όμως δεν μπορούμε να πούμε πως δεν είναι ρυψοκίνδυνη, περιπετειώδης, τολμηρή και με αρκετά ρίσκα. Ορισμένοι έχουν μία λαθεμένη αντίληψη περί Θεού και επειδή τους βολεύει και αναπαύει, δεν την εξετάζουν βαθύτερα για να μην μπουν σε βαθύτερες περιπέτειες και χαλάσουν την επανάπαυσή τους. Η περιγραφή του θαύματος της Κολυμβήθρας της Βηθεσδά έχει μία σχέση με το θέμα μας. Πολλοί πονεμένοι ασθενείς γύρω από την ιαματική Κολυμβήθρα που κανείς δεν γνώριζε πότε θα κατέβει ο άγγελος να ταράξει τα νερά της, ώστε ο πρώτος που θα εισέλθει να θεραπευθεί. Το φαινόμενο προσκρούει στη λογική μας. Γιατί να συμβαίνει έτσι και να δημιουργούνται τόσα δικαιολογημένα ερωτηματικά? Είναι γιατί ακόμη δεν μάθαμε να υπομένουμε, να πιστεύουμε στο γεννηθήτο το θέλημά σου. Θέλουμε ένα Θεό του χεριού μας, να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε και όχι να μας κάνει εκείνος ό,τι θέλει. Ο Θεός είναι πάντοτε πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Δεν αναχωρεί, δεν φεύγει, δεν κρύβεται. Είναι πάντοτε παρόν, μα εμείς δεν τον βλέπουμε πάντοτε. Είναι απαραίτητη η καθαρότητα της οράσεως για να τον δούμε. Η αμαρτία μας φορά μαύρα γυαλιά και δεν μας αφήνει να τον δούμε. Ο Θεός μας είναι άρχοντας, αξιοπρεπής, αξιοσέβαστος και αξιολάτρευτος. Ο μόνος αληθινός τριαδικός Θεός δεν φανερώνεται πρόχειρα. Σε ποιους? Στους χαζοευλαβείς, τους άκρατα συναισθηματικούς, τους νοσηρούς εφάνταστους και τις αρκετά αφελείς γυναίκες. Παρουσιάζεται όταν είναι ανάγκη, όταν πρέπει, κατά το θέλημά του και όχι κατά το θέλημά μας.
δεν ξοδεύεται εξαντλητικά. Σκοπός μας δεν είναι να δούμε εδώ και τώρα το Θεό, αλλά να τον βιώνουμε αληθινά, δίχως περιττές καθυστερήσεις. Αξίζει να υπομένουμε στον ταπεινό μας αγώνα, να αγωνιζόμαστε επίμονα και επιμελημένα για την καθαρότητά μας, που είναι απαραίτητη για τη βίωση και θέα του Θεού. Καλύτερα, αγαπητοί μου, μία ασθένεια με το Θεό παρά μία υγεία δίχως Θεό. Έτσι λοιπόν, μη φοβόμαστε την καθυστέρηση του θαύματος για μας. Μπορεί να είναι καλύτερα έτσι. Σίγουρα ο Θεός γνωρίζει την κατάστασή μας πολύ καλύτερα από εμάς. Ο Θεός είναι και για μας και τα θαύματα είναι και για μας. Αλλά η παρουσία Του και η επέμβασή Του δεν είναι ποτέ προσχεδιασμένα από εμάς. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας γίνεται πολλές φορές με πολλούς και διάφορους τρόπους και όχι με μία εκοφαντική και φαντασμαγορική φανέρωση. Μία ανίποτη εσωτερική ειρήνη, μία έκτακτη και συγκινητική κατάνοιξη, μία βαθιά αίσθηση, συνέστηση της αμαρτωλότητος και συγχωρητικότητος, τι άλλο είναι παρά σημείο της γαλινιαίας παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός δεν είναι απλώς παροχέας της υγείας, της μακροζωίας, της ευζωίας και φυσικά της επίγειας αθανασίας, αλλά ο δοτήρας των ουράνιων δωρεών και χαρίτων και της σωτηρίας της αθάνατης ψυχής μας. Είναι ένα μεγάλο μυστικό που κρύβεται στο βάθος της ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Να ζει ο πιστός τη γλυκύτητα, την ωραιότητα και την ειρήνη της αιώνιας ζωής στα βάθη της ψυχής του, παρά τις πολλές εξωτερικές αντικσότητες. Είναι ανάγκη μεγάλη να αφυπνιστούμε αμέσως όλοι και να θέσουμε άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας. Να ζητούμε κατά τον λόγο του Κυρίου την Βασιλεία των Ουρανών και μετά θα προστεθούν και όλα τα άλλα. Όσοι δεν έχουμε σωματικές σοβαρές παθήσεις, μπορεί να έχουμε σοβαρότερες πνευματικές, πνευματική αναπηρία, ψυχική τύφλωση, καρδιακή αναισθησία κλπ. Θέλουμε να έχουμε ένα Θεό εύκολο, υπάκουο, πρόθυμο σε δώρα, του χεριού μας όπως είπαμε, για να περνάμε καλά, ευτυχισμένα και τότε μόνο να Τον ευχαριστούμε και να Τον δοξάζουμε. Δεν Του επιτρέπουμε να μας δοκιμάζει παιδαγωγικά, να μας νουθετεί αυστηρά, να μας προλαμβάνει από σφάλματα. Θέλουμε τη ζωή μας στα χέρια μας να την κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Όταν τα πράγματα μας έρχονται βολικά, τότε λέμε πόσο καλός είναι ο Θεός. Όταν κάποτε ανατρέπονται, όχι μόνο τα βάζουμε μαζί Του, αλλά ούτε θέλουμε και σχέση μερικές φορές μαζί Του. Τον θεωρούμε σκληρό, φοβερό, αυστηρό και αδυσόπιτο. Ο Θεός μας σε καμία βυζαντινή εικόνα δεν χαμογελά. Σε κοιτά κατάματα, όλο ειλικρίνεια, όλο συμπάθεια. Δίχως ίχνος ίκτου, εκδικήσεως, απειλής, τρόμου, φόβου και κατατρεγμού. Έχουμε έναν εκπληκτικό, μοναδικό, υπέροχο Θεό που μας ξαφνιάζει, που μας εκπλήσει, που μας συγκινεί, που μας ταρακουνά και συγκλονίζει μεταμορφωτικά. Ας Τον αφήσουμε να μας μιλήσει, να μας πει ό,τι θέλει Αυτός και όχι ό,τι θέλουμε να ακούσουμε εμείς. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λέγουν ότι ο Θεός κρύβεται ανεπίτρεπτα, σιωπά, σύστολα και κοιμάται αδιάντροπα. Το θέλουν όρθιο μπροστά τους να τους υποστηρίζει, προφυλάει και προωθεί. Θεωρούν τον Θεό άδικο να αργεί να ανταμείψει, να αποδώσει δικαιοσύνη. Ο Θεός κινείται σε άλλους χρόνους οπωσδήποτε και βλέπει πολύ καλά μακριά και σε βάθος. Δεν Τον ξεγελά η εφήμερη παροδικότητα, η ανιαρή καθημερινότητα.
είναι ανάγκη να νιώσουμε πως ο Θεός μας είναι αρκετά διαφορετικός από αυτόν που φανταζόμαστε. Η παρουσία του κακού που πλημμυρίζει τον κόσμο σήμερα δεν αναιρεί την παντοδυναμία και αγαθότητα του Θεού. Η παντοδυναμία του Θεού δεν σημαίνει επουδενή καταστρατήγηση της ανθρώπινης ελευθερίας, καταπατήσεως της μοναδικότητος, ιερότητος και ωραιότητος του μοναδικού ανθρωπίνου προσώπου. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη, πλήρες άφημα στο Θείο θέλημα, δίχως κουραστικούς κοσμικούς λογισμούς. Ο εξαίσιος Αββάς Ισάκος Ήρος δόξασε το Θεό που με πικρά φάρμακα τις πολλές και μεγάλες δοκιμασίες του χάριζε την απολαυστική χαρά της υγείας. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, και σήμερα στην τόσο δύσκολη, πράγματι οκνηρή και αντιασκητική εποχή μας, κρυφοί ήρωες στο κρεβάτι του πόνου με χρόνια νοσήματα, παιδάκια καρκινοπαθή με καταπληκτική υπομονή, με μεγάλη ελπίδα στο Θεό, με θερμή πίστη, δίχως παράπονα και γονγκισμούς και λόγια κενά και φτωχά. Όλοι αυτοί μας μιλούν σιωπηλά για ένα Θεό προσωπικό, του οποίου αισθάνθηκαν το αναζωογονητικό χνότο και το παραμυθητικό χάδι. Έναν Θεό που δεν επισκέφθηκε την εντός εισαγωγικών ατυχία τους, τη δυστυχία τους, την ανυμπόρια τους και τους έδωσε αναγεννητική δύναμη για μία ουσιαστική πορεία με βαθύ περιεχόμενο και υψηλό στόχο. Το αδύνατο σώμα παρουσιάζει δύναμη ψυχής και η σωματική ασθένεια φανερώνει ψυχική υγεία και σταθερό ανωδικό προσανατολισμό. Είναι ένα μυστήριο απίθμενο ο Πανάγαθος Θεός μας. Πεθαίνει μίας μητέρας άπιστης του κοριτσάκι της στα χέρια της που τη ζητά να προσευχηθεί γι' αυτό. Προσευχόμενο φεύγει από τη ζωή το παιδί. Η μητέρα δεν λυπάται τόσο, μα χαίρεται, γιατί έχει βρει την πίστη που την δίδαξε το άρρωστο παιδάκι της. Έχουν γραφεί και υποθεί πάρα πολλά γιατί να υπάρχει τόσος πολύς πόνος, κακία, αδικία, ανισότητα, ανισορροπία, αταξία, ανταγωνιστικότητα, μοχθηρία, φιλονικία και ζηλοφθονία στον κόσμο. Γιατί να ταλαιπωρούνται παιδάκια, αθώοι και δίκαιοι. Ο Θεός της αγάπης και της δικαιοσύνης πώς επιτρέπει να βασανίζονται τόσο πολύ τα αγαπητά παιδιά Του? Η λογική αντιδρά νευριασμένα. Καμιά απάντηση δεν ικανοποιεί τέλεια, καμιά συμβουλή δεν παρηγορεί. Μέσα στο μεγάλο πόνο δεν ωφελούν τόσο τα δυνατά και παχιά λόγια, όσο η μεταδακρύων ταπεινή δέηση, προσέκχυση του Θείου Ελέους και της ουράνιας παραμυθίας. Η τίμια διακριτική, ειλικρινής και εγκάρδια συμπόνια προς τους αδελφούς μας τις ώρες των μεγάλων πόνων είναι λίαν ενισχυτική. Η καλύτερη απάντηση στις απορίες και τα ερωτήματα των πονεμένων είναι η ίδια η φωνή του Θεού μέσα τους. Μόνο αν θα καταφέρει ο άνθρωπος να αποδεχθεί το θέλημα του Θεού μέσα του, μόνο τότε θα απελευθερωθεί από μύριους λογισμούς που τον καταπονούν και τον κουράζουν. Δεν είναι εύκολη, θα πρέπει να πούμε, η αποδοχή του Θείου θελήματος. Ενίοτε φαντάζει ακατανόητη, κυρίως για τους αταπείνωτους ανθρώπους. Αν με τη βοήθεια του Θεού ο πιστός δεν επιτρέψει στον εαυτό του να λυγίσει, να απογοητευθεί, να απομονωθεί και να μελαγχολήσει, τότε μπορεί να ζήσει μία χαρισματική κατάσταση πλούσιας αγιοπνευματικής χάριτος. Ταπεινωμένος από τον πόνο, να βιώσει τη μεγάλη χαρά της παρουσίας του Θεού στη ζωή του και ότι ο μοναδικός σκοπός της ζωής δεν είναι η καλοπέραση, η υγεία και η μακροζωία, αλλά ο ουσιαστικός σύνδεσμος με τον Ιησού Χριστό. Η μεγαλύτερη επιτυχία
και το πιο υψηλό κατόρθωμα είναι να αποδεχτούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα Θεό ανίσχυρο, εντός εισαγωγικών, αδύναμο, νικημένο, σταυρωμένο, άδικο και σκληρό. Μέσα στη δοκιμασία, τον πόνο, τον θάνατο, τον κατατρεγμό, βρίσκεται κρυμμένο το χέρι του Θεού να ευλογεί, να θοπεύει, να παραμυθεί, να νουθετεί και να ανυψώνει προς τα Κρήτωνα. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας την ιεροποιεί και ωραιοποιεί. Η παρουσία Του μας συνετίζει, φρονηματίζει, ταπεινώνει και κατανύσει. Οι σχέσεις μας με τους άλλους πάβουν να είναι ανταγωνιστικές, εξουσιαστικές και απόλυτες. Γίνονται ανεκτικές, αδελφικές, αλληλέγγυες, αγαπητικές. Η απομόνωση, η μοναξιά, ο ατομισμός και το κλείσιμο στο καβούκι του εγώ μας αποτελεί αιχμαλωσία, φυλακή, βάσανο και δράμα. Η μοναξιά του συγχρόνου ανθρώπου είναι σκοτεινή, μαύρη, πικρή και σκληρή, γιατί είναι αθεή και αφιλάδελφη. Αισθάνεται κανείς την κόλαση, άφατος, διψασμένος, να μην μπορεί να ανασάνει, να κοντεύει να τρελαθεί. Η οδυνηρή μοναξιά μαστίζει και τους νέους και τους γέρους, γιατί δεν έχουν την παρέα του Θεού και τη συμφιλίωση με τους αδελφούς τους. Η αποστασία από τον Θεό έφερε πολλά ψυχικά νοσήματα, όπως διχασμούς, μειονεξίες, φοβίες, αϊπνίες, έμονες ιδέες, παραλυρήματα, εφιάλτες, πανικούς και μελαγχολίες. Έτσι η ζωή των πονεμένων αυτών ανθρώπων είναι γεμάτη από ανησυχία, αγωνία, δυσφορία, ψυχική ταλαιπωρία, πανικό, ταραχή, νευρικότητα, άγχος, φόβο και τρόμο. Τα νοσήματα αυτά είναι συνήθως δυσκολοθεράπευτα και η καλύτερη λύση δεν είναι φούχτες ψυχοφαρμάκων. Χρειάζεται πολύ υπομονή, μεγάλη ταπείνωση, θερμή προσευχή, εμπροϋπόθετη μυστηριακή ζωή, συμβουλή έμπειρου και διακριτικού πνευματικού πατρός. Η καθυστέρηση της θεραπείας συχνά δημιουργεί μία ψυχολογική κατάρρευση. Δεν θα πρέπει όμως κανείς εύκολα να το βάζει κάτω. Ο Θεός υπάρχει για όλους, όλους τους ακούει. Αν καθυστερεί να απαντήσει, δεν σημαίνει ότι δεν ακούει καλά. Ο Θεός μας, πολύ μας θέλει να είμαστε γνήσιοι, ατόφιοι, ακέραιοι, ντόμπροι και ειλικρινείς. Μαζί Του και με τους συνανθρώπους μας. Ο Θεός μας, αδελφοί μου, απεχθάνεται ιδιαιτέρως την κακομοιριά, την ταπεινοσχημία και ταπεινολογία, την ψευτοευλάβεια, τη χλιαρότητα, τα μεσουβέζικα πράγματα. Να υποκρινόμαστε ευσέβεια και να επιδεικνύουμε μία δίθεν αγιότητα είναι ό,τι το χειρότερο. Είναι ανάγκη να προσφέρουμε αφιλόδευτα αυθεντική αγάπη και αμόλευτη αλήθεια. Αγάπη με αλήθεια, γιατί χωρίς αυτή γίνεται συναισθηματική, γλυκανάλατη και επιπόλαιη. Αλήθεια πάλι με αγάπη, γιατί δίχως την αγάπη η αλήθεια γίνεται αρκετά σκληρή, αφιλάνθρωπη, φανατική και τιμοπόλεμη. Η αγάπη δεν είναι απλά μία χαμογελαστή καλοσύνη, αλλά μία συνεχής έξοδος από τον εγωιστικό ατομισμό, μία κένωση και μία θυσία. Να έλθουμε και να πάρουμε τη θέση του πονεμένου, του αναγκεμένου, του δυστυχισμένου και όχι να διδάσκουμε και να συμβουλεύουμε από ψηλά, δυνατά, άνετα, ως επαγγελματίες ιεροκήρυκες, επαναλαμβάνοντας ένα γνωστό ποίημα περί υπομονής. Χρειάζεται κατανόηση, καρδιακή συμμετοχή, άγγιγμα ψυχής, δύναμη, προσοχή, διάκριση και σεβασμός του όποιου άλλου. Σχέσεις ανηλικρινής, βασισμένες στην παραποίηση, την παραπληροφόρηση, τη διπλωματία και το ψέμα, δεν θα έχουν μακρά διάρκεια. Η δειλία για την ομολογία της αλήθειας έχει κόστος. Είναι γεγονός πως μόνο η ακέραια αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο και εμπνέει εμπιστοσύνη. Η αλήθεια όμως θέλει καλό τρόπο στην κατάθεσή της,
ευγένεια, καλοσύνη και ανθρωπιά. Διαφορετικά τραυματίζει και πληγώνει, τρομάζει και καθυλώνει τον άλλο. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει η αλήθεια να πηγαίνει με την αγάπη και η αγάπη με την αλήθεια. Ο γέροντάς μας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης συχνά μας έλεγε: «Αν δεν μπορέσετε να γίνετε πνευματικοί άνθρωποι, τουλάχιστον να γίνετε ευγενείς». Η ευγένεια είναι το πρώτο σκαλοπάτι της πνευματικότητος, όχι βέβαια σαν δυτικός τρόπος εξωτερικού φερσίματος, αλλά ως εσωτερική κίνηση συναλληλίας, αλληλοπεριχωρήσεως και αλληλοσεβασμού. Δίχως καμία αμφιβολία, ένας καλός λόγος και μία καλοδιάθετη παρουσία ενισχύουν σημαντικά έναν δυσκολεμένο συνάνθρωπο και μειώνουν αρκετά το βαρύ και ψυχρό αίσθημα της αφόρητης μοναξιάς. Η αγάπη και η αλήθεια σαν δύο ελεήμονα χέρια ανασηκώνουν τον πεσμένο και δεν τον αφήνουν χάμω να σκοτίζεται και να απελπίζεται. Θα συμφωνήσετε, πιστεύω μαζί μου, πως ένα κόσμο πληροφορήσεως, ενημερώσεως, μετακινήσεως, κόσμος ηρωής και χλωβοής, υπάρχει άφθονη μοναξιά σε όλες τις ηλικίες. Η μοναξιά αποτελεί πλέον ένα μεγάλο βάσανο και ένα φρικτό μαρτύριο. Νέοι άνθρωποι προσπαθούν να ξεγελάσουν τον εαυτό τους στην πολύωρη ενασχόληση με το διαδίκτυο, τα αλκοολούχα ποτά, τις εφήμερες σχέσεις κλπ. Η αγνότητα της αγάπης μας θα μας δώσει χρόνο και υπομονή να συναντηθούμε με τους μοναχικούς και ανέρεστους αυτούς νέους που δεν αγαπούν αυτή τη ζωή, ούτε βέβαια τους ικανοποιεί και χαροποιεί, αλλά δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Για να δώσουμε όμως πρέπει να έχουμε. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του να προσεύχονται να τους προστίθεται πίστη. Η πίστη αυξομειώνεται ανάλογα με τη ζωή, με τη ζωή που ζούμε. Χρειάζεται δική μας διάθεση και προαίρεση για την πίστη. Η πίστη δεν λειτουργεί μαγικά. Η πίστη τελικά είναι δώρο Θεού στον άνθρωπο. Έχοντας πίστη ο άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Δεν μπορεί να τον πείσει ασφικτικά να πιστεύει. Μπορεί όμως να του δημιουργήσει μία απορία, μία αναζήτηση, να του χαρίσει λίγη ελπίδα, ένα φως. Αν φυσικά αυτή την πίστη, την ελπίδα και το φως τα έχει ο ίδιος μέσα του, τα βιώνει και τα χαίρεται. Ένας αληθινός πιστός είναι ένα φορτισμένο, δυναμικό κύτταρο μέσα στην κοινωνία που μπορεί να γίνει ευαγγελιστής χαράς, κήρυκας της χάριτος, απόστολος της αγάπης, ταχυδρόμος της ελπίδος, θεραπευτής, ελευθερωτής, νικηφόρος, σταυροφόρος. Με τη σεμνότητά του, την ταπεινότητά του, τη γνησιότητά του, την εμπιστοσύνη του στον Θεό, τη θερμή προσευχή του μπορεί να γίνει σιωπηλός ιεροκήρυκας και χαριτωμένος ιεραπόστολος. Είναι ανάγκη οι χριστιανοί μας να εμφορούνται από αυτό το εκκλησιαστικό πνεύμα ώστε να κάνουν ζωντανή τη μαρτυρία της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Πιστεύω πως θα συμφωνήσετε απόλυτα μαζί μου, αγαπητοί μου, ότι ο κόσμος μας, ιδιαίτερα σήμερα, έχει κουραστεί πολύ από τα πολλά και ξερά λόγια. Δεν κατανοεί το μυστήριο της εύλαλης σιωπής, του λόγου της αιωνιότητος κατά τον Αββά Ισαάκ το Σύρο. Οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να καταθέτουν πάντοτε λόγο για όλα. Νομίζουν πως όλα τα ξέρουν και πως για όλα μπορούν να έχουν γνώμη. Έτσι συγκινείται κανείς όταν συναντά οι θελημένα σιωπηλούς ανθρώπους που αποφεύγουν τα τυποποιημένα, τα τετριμένα, τα φθαρμένα λόγια με τις εύκολες συμβουλές και τις συνεχείς υποδείξεις. Προτιμούν να στραφούν με δάκρυα στην προσευχή, στην επίκληση του παρακλήτου πνεύματος, τη λύση να δώσει ο Θεός και όχι η δική τους εμπειρία και ξυπνάδα. Έτσι δίχως να το καταλαβαίνουν καλά-καλά οι ίδιοι, τους συνδέουν με την πηγή της ζωής, του φωτός και της αλήθειας, τον σταυροναστηθέντα Χριστό. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας υπάρχει στις μορφές οσίων ανθρώπων.
όχι μόνο ρασοφόρων που μερικές φορές ζουν γύρω μας, δίχως να τους αντιλαμβανόμαστε πάντοτε. Δεν παρουσιάζουν εξάρσεις, προκλήσεις, εντυπωσιασμούς και ακρότητες. Ζουν ησύχια, αθόρυβα, άφωτα, σεμνά, τίμια, καλοκάγαθα, αδιαφήμιστα, πρόσφαρα, πρόθυμα, φιλότιμα, ταπεινά, νυφάλια, ισόρροπα και μετρημένα. Ορισμένες φορές τους αναγνωρίζουμε όταν φεύγουν από αυτή τη ζωή. Τότε κατανοούμε ότι ο κόσμος φτωχαίνει από ανθρώπους αληθινούς. Λυπούμεθα για τη μόνιμη αναχώρησή τους, αλλά και χαιρόμεθα γιατί σίγουρα αναπαύονται στουργικά στην αγκαλιά του Θεού. Ένας λαχιοπόλης στη Θεσσαλονίκη μου έγραφε: «Χρόνια τώρα μαζί με τα λαχεία χαρίζει ψυχοφελή βιβλία και στον ηρωνεύονται ικτρά και πικρά οι συμπολίτες του». Ένας μανάβης στην Ξάνθη μοιράζει στους φτωχούς δωρεάν ζαρζαβατικά. Ένας μπακάλι στην Καστοριά μοιράζει απλόχερα τα περισσεύματα του πλούτου του. Μια γιαγιά στην Κρήτη έλεγε: «Δεν γνώρισε κακό άνθρωπο σε όλη της τη ζωή». Ήταν 86 χρονών. Το έλεγε και το εννοούσε. Γιατί? Γιατί ήταν καλή και τα βλέπω όλα καλά. Ένας παπάς στην Αθήνα ζητιανεύει στους πλούσιους για να δίνει στους φτωχούς. Αυτοί βαστούν τον κόσμο. Αυτοί επιμηκύνουν το έλεος του Παναγάθου Θεού. Ο Θεός μας, ο Θεός του ελέους, της αγάπης, της φιλανθρωπίας και των νυκτηρμών, ο παντελεήμων και πανάγαθος Θεός, δεν είναι, αγαπητά μου παιδιά, μία ωραία ιδέα, μία αφηρημένη έννοια, μία μεγάλη δύναμη, μία ανθρώπινη επινόηση. Έστω ο ανώτατος αρχιτέκτονας, ο αρχιτέκτονας του σύμπαντος, ο ανθρωπιστής ιδεολόγος, ο ιδρυητής μιας υπέροχης θρησκείας. Ο Θεός μας είναι η σαρκωμένη αγάπη, η όντως αλήθεια και ζωή, η μοναδική τέλεια ύπαρξη. Καλούμεθα τη ζωή Του να την κάνουμε ζωή μας, να Τον μιμηθούμε, να Τον έχουμε πρότυπο, πηγή εμπνεύσεως. Σύγχρονες σιρήνες θέλουν ξανά να σαγηνεύσουν ακοές νέων με ελκυστικά τραγούδια θεΐες για απελευθέρωση από ένα Θεό δυνάστη που θέλει δούλους άφωνους, υπηρέτες, ημνητές, ακολούθους επεφημούντες, οπαδούς σκληροπυρηνικούς. Είναι ανάγκη να οξύνουμε την πνευματική ακοή και όρασή μας για να ακούσουμε και να δούμε τα σημεία του ουρανού στη ζωή μας, για αναθέρμανση της πίστης, επανέβρεση της προσευχής, επαγρύπνηση προς μετάνοια, μεταμόρφωση, αναγέννηση και ανακαίνιση του βίου μας και διάλογο ουσιαστικό με τον ζώντα Θεό που πάντοτε αναμένει την επιστροφή μας στην αγκαλιά Του για να μας καταφυλίσει όπως τον άσωτο. Είναι γεγονός πως πολλοί από εμάς θα θέλαμε τον Θεό πιο δυναμικό, πιο άμεσο, πιο πάνοπλο, πιο αποτελεσματικό στις νίκες κατά των εχθρών μας, των αντιδίκων μας, των ηρωνευτών μας, των επιβουλευτών μας. Θα επιθυμούσαμε έναν Θεό κυρίαρχο, εξουσιαστή, καταστροφέα των ασεβών αρνητών και αντιπάλων Του. Έτσι και εμείς τότε θα κυκλοφορούσαμε με ψηλά το κεφάλι, υπερήφανοι για τον πανίσχυρο Θεό που ακολουθούμε, προνομιούχοι για τον Θεό που έχουμε. Όμως αν καλοσκεφθούμε, εμβαθύνουμε και προσέξουμε, θα δούμε ότι μέσα από τις δοκιμασίες μας έχουμε την πραγματική αίσθηση της μικρότητός μας και της μεγαλοσύνης του Θεού Πατέρα. Παρά τις όποιες κατακτήσεις, επιτυχίες και νίκες, ο άνθρωπος παραμένει μικρός για να διατηρείται στην ωραία ασφάλεια της Αγίας Ταπεινώσεως. Η μεγαλειότητα της μεγαλοσύνης του Θεού και μέσα στις νομιζόμενες από εμάς ήττες Του. Καλούμεθα, επαναλαμβάνω αγαπητοί μου, γιατί έχει σημασία, να υποψιαστούμε τον πραγματικό Θεό της πίστεώς μας και όχι ένα Θεό ανάμεσα στους θεούς των θρησκειών και των ανθρωπίνων κατασκευών και φαντασιών. Είναι πράγματι ένα συγκλονιστικό σκάνδαλο Θεός που μας παρουσίασαν κάποιοι παλιά ιεροκήρυκες της Εκκλησίας μας,
οι κατηχητές στα κατηχητικά σχολεία, οι δάσκαλοι με τα θρησκευτικά βιβλία στα σχολεία και οι ευσεβείς γονείς στα σπίτια μας, ως ενός Θεού παντοδύναμου και πανίσχυρου, που απουσιάζει, που σιωπά, που κρύβεται από σεισμούς, πυρκαγιές, ναυάγια, αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, θανάτους παιδιών και νέων. Η επικράτηση του κακού, η επιβράβευση της κακίας, η άνοδος των ανάξιων, η ευημερία των άτιμων, η ανάδειξη των παρανομούντων γεμίζουν το νου του ανθρώπου πικρούς λογισμούς, παραζάλι, αθυμία, στενοχώρια, αίσθηση εγκατάληψης, απουσίας του Θεού. Γιατί δεν μιλά ο Θεός, γιατί δεν παρεμβαίνει, γιατί δεν παρουσιάζεται? Δεν περίμεναν ποτέ αυτή την εγκατάλειψη από τον Κύριο και Θεό τους, τον ουράνιο Πατέρα τους. Όμως ο Θεός υπάρχει σε πείσμα όλων των αντιφρονούντων. Υπάρχει σε όλες τις αιστείες του άφατου πόνου, της πιο υψηλής τραγωδίας. Υπάρχει όχι ασφαλώς ως δημιουργός και αίτιος του κακού και του πόνου, όχι ως ένας ανεύθυνος θεατής του ανθρωπίνου πόνου, αλλά ως ένας πατέρας που πονά και προσδοκά. Πονά για την κατάχρηση της ελευθερίας που έδωσε ο ίδιος απλόχερα στα αγαπητά του τέκνα, για την μετανοησία παρά τις δοκιμασίες των παιδιών, για την αγάπηση των παθών και της κακίας και όχι των αρετών και της ευλογημένης και εφρόσινης πνευματικής ζωής. Γιατί άραγε μας παιδεύει ο Θεός, δεν μας αγαπά? Γιατί μας έπλασε? Δεν είναι παντοδύναμος? Δεν είναι δίκαιος? Μα μας τα είπε από νωρίς ξεκάθαρα, με κάθε σαφήνεια και ακρίβεια. Ο δρόμος που θα ακολουθήσετε θα είναι στενός και ανηφορικός. Θα οδηγήσει όμως σε άπλα και ευρυχωρία. Ο πλατής δρόμος που ακολουθεί ο πολλής κόσμος θα οδηγήσει σίγουρα σε γκρεμό. Διαλέξτε και πάρτε. Ο Χριστός μπορούσε να αποφύγει τη σταύρωση. Δεν το έκανε. Στο σταυρό του γράφουμε «Ο βασιλεύς της δόξης». Ο Χριστός δοξάστηκε στο σταυρό. Έβλημα του χριστιανισμού είναι ο τίμιος και ζωπιός σταυρός του Χριστού. Αυτό έχει μία ιδιαίτερα μεγάλη σημαντική σημασία. Μερικοί σήμερα μοντέρνοι θεολόγοι θέλουν να μιλούν για ένα ασταύρωτο, αντιασκητικό, άκοπο και άμαχθο χριστιανισμό. Μιλούν για μετανεωτερική θεολογία, για τη θεολογία του έρωτος, της χαράς και της απελευθερώσεως. Ο τάφος του Χριστού καθίσταται ζωοπάροχος. Με το θάνατό του νίκησε τον θάνατο. Έδωσε αφοβία θανάτου, ζωή στους και κοιμημένους. Μας εισήγαγε στην ατελεύθητη ζωή. Αξίζει να ξαναμελετήσουμε το θείο και ιερό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός στο κήρυγμά του μακαρίζει και ευλογεί τους πενθούντες, τους έσχατους, τους αδικημένους, τους κατηγορημένους, τους εξορισμένους, τους εγκρατείς, τους αγωνιστές, τους μετανοούντες αμαρτωλούς. Μέσα στον πολύ πόνο ξαφνικά πηγάζει μια μεγάλη χαρά και ειρήνη, ευχαριστία, δοξολογία και ευγνωμοσύνη. Το «γεννηθείτε το θέλημά σου» της Κυριακής προσευχής ακούγεται τώρα με νόημα, με ηλαρότητα, με αποδοχή. Τα δάκρυα της λύπης γίνονται χαράς. Η λύπη γίνεται χαρμολύπη. Η χαρμολύπη κατάνοιξη. Η κατάνοιξη γλυκασμός και λύτρωση. Η λύτρωση πρόγευση ουράνιας τρυφής. Από το σκοτάδι εισέρχεται σε άπλετο φως. Όλα αυτά μέσα από αυτά που θεωρούσες τιμωρία Θεού, απουσία Θεού, φυγή Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Δεν μπορεί να είναι απόν, δεν μπορεί να κρυφτεί. Μπορεί η ομιλία του να είναι σιωπηλή. Συνήθως, αγαπητοί μου, ο Θεός μας μιλά χαμηλόφωνα και χρειάζεται μεγάλη εσωτερική και εξωτερική ησυχία για να ακουστεί η φωνή του. Μη θυμώνουμε με το Θεό, αγαπητοί μου, που δεν είναι έτσι όπως τον θέλουμε.
Ας θυμώσουμε με τον εαυτό μας κάποτε που δυστυχώς παραμένει αμετανόητος, αταπείνωτος και αμεταμόρφωτος. Μόνο έτσι θα ησυχάσουμε κάπως αν φτάσουμε στην υψοποιό και χοροποιό ταπείνωση. Δεν μπορώ καθόλου να πω ότι είναι εύκολο να ταπεινώνεται συνεχώς ο άνθρωπος, να προσεύχεται δίχως να νομίζει ότι εισακούεται και να μην του δείχνει ο Θεός ούτε ένα σημάδι της παρουσίας του. Είναι μερικές φορές που μέσα στην τραγικότητα των γεγονότων ο άνθρωπος αισθάνεται πολύ μόνος και τον Θεό απομακρυσμένο, ξένο, άγνωστο, μακρινό και φευγάτο. Τις ιδιότητες του Θεού ασφαλώς δεν θα τις προσδιορίσουμε εμείς. Αδυνατούμε να του πούμε πώς θα φερθεί, πότε θα επέμβει, τι ακριβώς θα πράξει. Το μόνο που μπορούμε να πράξουμε εμείς οι μικροί ενώπιον της μεγαλοσύνης του είναι να σκύψουμε αποδεχόμενοι το θέλημά του και να προσευχηθούμε ταπεινά, απαλλασσόμενοι από μύριες περιττές έγνοιας και λογισμούς. Αυτό αρέσει πολύ στο Θεό και σίγουρα θα μας παρηγορήσει, θαυμάσει. Είναι πολύ σπουδαίο όλα αυτά κανείς να τα βιώσει παρά να τα διαβάσει σε βιβλία. Το βίωμα έχει μεγάλη δύναμη. Μερικές φορές είναι προτιμότερη σιωπή. Να αφήσουμε να μιλήσει καλύτερα ο Θεός. Σίγουρα κάποτε θα μιλήσει. Την ώρα του μεγάλου πόνου ας ακούσουμε και τον πονεμένο κάτι να μας πει. Μη μένουμε συνεχώς σε ατέλειωτες συμβουλές που μερικές φορές δεν τις βιώνουμε οι ίδιοι και γι' αυτό δεν αγγίζουν διόλου τις καρδιές των άλλων. Ας γίνουμε πιο ανεκτικοί στη δυσκολία του άλλου να αποδεχθεί ένα Θεό που δεν φαίνεται να τον ακούει και να του συμπαρίσταται αμέσως. Είναι μεγάλη υπόθεση και φανερώνει βαθιά πνευματικότητα ή δίχως παράπονα και γκρίνιες αποδοχή του τραγικού στη ζωή μας. Να ξέρετε πόσο πολύ μας αγαπάει τότε ο Θεός και πόσες παρηγοριές θα μας δώσει για αυτή την αληθινή μας ταπείνωση. Ο Θεός είναι αυτός που είναι και όχι αυτός που θέλουμε να τον περιορίσουμε και να τον καταλαβαίνουμε και να έχουμε συμμαχία μαζί του για να περνάμε καλά. Η εκλογήκευση του Θεού είναι ένα νόσιο πείραμα. Μια λαθεμένη εντύπωση και εκτίμηση περί Θεού δεν λυτρώνει. Γινόμαστε τότε ένα με τους ειδωλολάτρες που θεωρούσαν τη Σταύρωση του Χριστού μορία και με τους Εβραίους που την είχαν για μεγάλο σκάνδαλο. Ένας Θεός απαθής, αναμάρτητος, τέλειος, να θέλει εκούσια να πονέσει, να σταυρωθεί, να πεθάνει για μας τους εμπαθείς, τους αμαρτωλούς, τους ατελείς. Ακατανόητη η θυσία τους ορθολογιστές. Θανατώνεται για να αναστηθεί και αναληφθεί. Το σχέδιο του Θεού είναι άγνωστο, είναι πάντως πάντοτε σωτηριώδες για τον άνθρωπο. Ο Θεός τα έκανε όλα καλά και το πλάσμα του τα ασχήμινε και βρώμησε. Φαίνεται ο διάβολος με τις περίτεχνες πανουργίες του να κυριεύει και να κυριαρχεί του κόσμου. Όσο ο Θεός να μεριμνά, να κουράστηκε, επικρατούν οι ανέντιμοι, οι ακάθαρτοι, οι πονηροί, οι ψευδόμενοι. Οι άνθρωποι του Θεού είναι μειοψηφία και πάλι χλεβάζονται, ηρωνεύονται, περιθωριοποιούνται. Γιατί επιτρέπει όλα αυτά ο δίκαιος και αγαθός Θεός? Αυτοί οι λίγοι άνθρωποι του Θεού όμως είναι μια δυνατή μαγιά για τον μπαγιατεμένο κόσμο, είναι ένας κρυφός δυναμίτης. Πρεσβεύουν για τον κόσμο, προστατεύουν τον κόσμο, ανυψώνουν τον κόσμο, δεν τον αφήνουν να κατρακυλήσει εντελώς. Προσεύχονται πιο πολύ για τους άλλους, χαίρονται πιο πολύ να δίνουν παρά να παίρνουν. Δεν φοβούνται το θάνατο. Δεν δηλιάζουν στην ασθένεια, δεν τους καταβάλει η κατηγορία. Ακούνε με το ίδιο αυτοί και τον έπαινο και τη συκοφαντία. Είναι εικόνες πραότητος, χριστοφόροι φωτοδότες. Είναι η παρουσία του Θεού στον κόσμο. Αρκεί μόνη αυτή η παρουσία του Θεού στον κόσμο που δίνει ειρήνη, γαλήνη, ανάπαυση, παραμυθία, αναψυχή και ανάταση. Τότε πάβουν οι ιδέες, οι σκέψεις, τα κοσμικά σχήματα, οι ερωτήσεις. Πικραινόμαστε και τα βάζουμε με το Θεό γιατί δεν καταλαβαίνουμε
το περιεχόμενο των κινήσεών του. Πίσω από κάθε σύννεφο, αγαπητοί μου, κρύβεται ένας ήλιος. Μέσα στον πόνο άνθρωπος, αν θέλει, προσγειώνεται, ισορροπεί, ταπεινώνεται, γαλινεύει. Μπορεί να βρει το Θεό, να αισθανθεί ζωηρά τη θαυματουργή παρουσία Του. Μέσα από τις ασήκωτες δοκιμασίες, τις βαριές θλίψεις, τα άφωτα διέξοδα, τα έκτακτα πένθη, ετοιμάζεται οδός αναπαύσεως. Αυτά δεν τα λέμε ψευτοπαρηγορώντας, αλλά καταθέτοντας την εμπειρία της αλήθειας της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας δεν προσφέρει ψευδεστήσεις, αναλήθειες, παρηγοριές τεχνητές προσωρινής ανακούφισης, αλλά ουσιαστική χάρη και ελευθερότρια χαρά. Στην Ανάσταση εορτάζουμε τη θανάτωση του θανάτου. Ο Σταυρός έγινε τρόπαιο νίκης. Οι σταυροφόροι χριστιανοί γίνονται νικηφόροι χριστοφόροι. Η Ανάσταση μας οδηγεί στην αιώνια ζωή, όπου δεν υπάρχει δάκρυ, λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητη με την παρουσία του Θεού σε όλη τη μακαρία λαμπρότητα και ολόφωτη δόξα της. Ο Σταυροαναστηθής Χριστός χαρίζει δύναμη και υπομονή στους πονεμένους, δίνει ελπίδα και παραμυθία και δεν αφήνει κανέναν να απελπιστεί. Ο Σταυρός να μας σκεπάζει, να μας προστατεύει, να μας ευλογεί, να μας εμπνέει. Καλούμεθα να μαθητεύσουμε στη λογική του Σταυρού, της κενώσεως, της θυσίας, της ταπεινοφροσύνης, της συγχωρητικότητος και της αδελφοσύνης. Άλλη η λογική της Εκκλησίας. Προτιμάτε και ευλογείτε ο σταυρωμένος, μακαρίζεται ο τελευταίος, αυτός που πιστεύει δίχως να βλέπει σημεία. Αξίζει να ψάξουμε καλά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας και τον άγνωστο πραγματικό Θεό μας, ώστε να συσταυρωθούμε και συναναστηθούμε με Αυτόν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος λέει πως όποιος πιστεύει στον Χριστό και να πεθάνει θα ζει και όποιος πιστεύει αληθινά στον Χριστό δεν θα πεθάνει ποτέ. Είμαστε μαθητές του Σταυρού. Είμαστε παιδιά της Αναστάσεως. Προχωράμε άφοβοι τη ζωή, εμπιστευόμενοι τον Θεό πάντοτε, ακόμη και όταν δεν μας μιλά και παρουσιάζεται, αφού είμαστε πλέον βέβαιοι πως ποτέ δεν φεύγει από κοντά μας, ποτέ δεν μας λησμονά, ποτέ δεν είναι που να μην μας παρακολουθεί και ακούει, ποτέ δεν είναι που να μην μας αγαπά, να μην ενδιαφέρεται, να μην μας συντρέχει και φροντίζει. Ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε, δοξολογούμε και παρακαλούμε τον Θεό μας που συνεχίζει να μας ακούει και συντροφεύει, να υπάρχει και να είναι πλησίον μας και ας μην τον βλέπουμε. Είμαστε σίγουροι πια πως είναι πολύ κοντά μας, πως δεν φεύγει ποτέ, πως δεν κουράζεται να μας υπομένει. Πανηρώτατε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή τη θέση, ελπίζω δεν σας κούρασα πολύ και ευχαριστώ και όλους, νέους και μεγαλύτερους, που άφησαν τον χρόνο τους και ήρθαν να ακούσουν τον απόψινό ταπεινό ομιλητή, που άρχισε να τον ενοχλεί από τη φλιαρία ο λαιμός. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον Γέροντα, ευχαρίστω στη διάθεσή σας. Μόνο μισό λεπτό. Νικόλαε. Τέλειωσε η μπαταρία, δεν πειράζει. Πέστε το δυνατά. Είχατε γράψει σε ένα βιβλίο ότι το Θείο χωράει στο μυαλό τόσο όσο το ίδιο τον πλαταίνει. Πώς. Ότι το Θείο χωράει στο μυαλό τόσο όσο το ίδιο πλαταίνει το μυαλό. Πόσο σε αυτή η διανοητική πλάτανση μπορεί να γίνει καρδιακή για να μπορεί ο άνθρωπος να βιώνει όλα αυτά που εσείς λέτε και γράφετε? Ναι, δεν θυμάμαι αν έτσι το γράφω. Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπαμε νομίζω συνοψίζονται ότι να είμεθα πιστά υπάκουα μέλη της Εκκλησίας μας με μυστηριακή ζωή, με συμβουλή πνευματικού, με μελέτη, με προσευχή και όλα αυτά γίνονται για να αυξάνεται η ταπείνωση. Όσο ταπεινώνεται ο άνθρωπος, όσο αγωνίζεται ταπεινά,
καθαρίζει ο νους του και γίνεται δεκτικός των θείων δωρημάτων, διότι όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αν μπορούμε να πούμε, λέει, ο Θεός έχει μία δυναμία. Δεν μπορεί να σκηνώσει το ακάθαρτο. Δεν μπορεί να σκηνώσει το ακάθαρτο. Έτσι λοιπόν, η όλη μας ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι προς νύψη, προς καθαρισμό, προς ταπείνωση, και έτσι θα καθαρθούμε, θα φωτιστούμε και θα βιώσουμε αυτή την αλήθεια, όχι πως τη γράφουν οι πατέρες στα βιβλία, αλλά εμείς προσωπικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ο Θεός λέει ότι πρέπει να συγχωρούμε όποιον μας έκαμε κάποιον κακό. Ακόμα και όταν μετανοεί για τον που έκαμε, ή όταν είναι περήφανος, εμείς πρέπει να δείξουμε αγάπη και να συγχωρήσουμε. Όμως εμείς, για να μπορέσει να μας συγχωρήσει ο Θεός, πρέπει να ταπεινωθούμε, να εξομολογηθούμε, πρέπει να μετανοήσουμε πραγματικά. Επειδή ο Θεός πρέπει να εξομολογούμαστε, επειδή ο Θεός ήθελε να καταπατά την ελευθερία μας και να μας συγχωρεί χωρίς εμείς να το ζητήσουμε, πώς εμείς να συγχωρήσουμε κάποιον, στην ουσία να καταπατούμε την ελευθερία του με το να το συγχωρούμε χωρίς να το θέλει, ή πώς μπορούμε να έχουμε εμείς τη δύναμη να συγχωρήσουμε κάποιον που εμπερήφανος που μας έκαμε κακό μεγάλο? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ισχύει έτσι το πράγμα. Βεβαίως ο Θεός έδωσε το αυτεξούσιο, την ελευθερία της βουλήσεως. Τέλεια ελευθερία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο. Άμα θέλει πιστεύει, άμα θέλει δεν πιστεύει, άμα θέλει αγαπά, άμα θέλει δεν αγαπά. Ναι, είναι τέλεια ελεύθερος άνθρωπος να ακολουθήσει. Μέσα στη λειτουργία, στην Εκκλησία, λειτουργούν θεσμοί, απαράβατοι πνευματικοί νόμοι. Η συγχώρηση των αμαρτιών θα πρέπει να γίνει στην καρδιά μας, να αισθανθούμε αυτή την μετάνοια για τις πράξεις μας, και αυτό θα ολοκληρωθεί με την εξομολόγηση. Ο Γέροντας Εμιλιανός βέβαια έλεγε, δίχως να θέλω να σας πάω στα βαθιά νερά, ότι πολλοί εξομολογούνται, λίγοι μετανοούν. Πολλοί εξομολογούνται, λίγοι μετανοούν. Διότι ξέρετε τι σημαίνει πραγματική μετάνοια? Να μην το ξανακάνουμε ποτέ. Να μισήσουμε την αμαρτία. Αυτό σημαίνει η πραγματική μετάνοια. Αλλά η Εκκλησία μας, επειδή είναι μάνα και επειδή ξέρει ότι είμαστε ευόλιστοι, παρασυρώμενοι, ζωηροί, μας δίνει συνεχώς ευκαιρίες. Και όταν είπε 77, είπε άπειρες φορές. Απλώς όταν πηγαίνουμε στο πνευματικό και λέμε συνέχεια τα ίδια, είμαστε σε ένα πνευματικό σημειωτόν. Δεν έχουμε πρόοδο πνευματική. Όταν λοιπόν εμείς μετανοούμε και πάμε να εξομολογηθούμε, σημαίνει ότι θα πω ότι μάλωσε ή με εχθρεύεται κάποιος, εγώ του λέω συγγνώμη, εκείνος δεν μου λέει. Όταν εγώ τον συγχωρώ, δεν καταστρατηγώ την ελευθερία του, δεν του ζητάω να κάνει κάτι. Του λέω να με συγχωρείς, και μάλιστα πρέπει να το πω και με ωραίο τρόπο. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και μια, πώς να το πω, ξέρω τι λέει τη λέξη, μια άγαρμα πηγαίνουμε. Ξέρεις, πάω να κοινωνήσω, συγχώραμε να τελειώνουμε. Ο άλλος αντιδρά, δεν είναι τρόπος αυτός. Ή κάτσε να κοινωνήσω και μετά θα τα πούμε. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, θέλει και τρόπον. Λοιπόν, εμείς πρώτα θα τον συγχωρέσουμε στην καρδιά μας, γιατί μερικές φορές στην καρδιά μας δεν τον έχουμε συγχωρέσει και πάμε μόνο στα λόγια. Εάν τώρα αυτός μας συγχωρέσει, πάμε με αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε, δεν μας συγχωρεί, έχει εκείνος την ευθύνη. Δεν τον καταπιέζουμε, δεν του λέμε συγχώραμε, θέλεις, δεν θέλεις. Εμείς όμως, αφού κάναμε αυτή την καλή κίνηση και τον συγχωρούμε και τον εξομολογούμε, θα δεν εσφάλουμε. Πάλι όμως, αν δοθεί κάποια ευκαιρία, πάλι έτσι με ωραίο τρόπο να τον πλησιάσουμε. Ναι. Έτσι είναι. Εκεί. Λέγεται, πάτε. Ο Κύριος. Θα ήθελα να σας πω κάτι που γνωρίζω προσωπικά. Στη δουλειά μου δουλεύω με έναν παιδί, το οποίο
τώρα είναι 43 χρονών, κατάγεται από το κατεχόμενο Παλέκηθρο. Λοιπόν, κατά την τουρκική εισβολή, οι Τούρκοι βρήκαν στο σπίτι του 20 και πλέον άτομα της οικογένειας του, λοιπόν, και τους όλους μαζί και τους 20, τους εσκότωσαν. Αυτός ήταν 7 χρονών και αδερφός του 10. Επίδειξαν από τον τοίχο και σωθήκαν αυτοί οι δύο μόνο. Σήμερα λέει, το Θεό δεν τον αγνωρίζει, δεν πιστεύει ότι, ας πούμε, υπάρχει. Έχει κανένα λαλί μου που κάνει θαύματα σήμερα. Φέρνουμε τον να μου πει γιατί. Θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτό το θέμα. Εγώ δεν κάνω θαύματα πάντως. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και τίμοι και να μην ωρεοποιούμε τα πράγματα. Ο πόνος είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα, και τον άνθρωπο ή μπορεί να τον μαλάσει, να τον μαλάξει, από πέτρινη καρδιά να τον κάνει πλαστελίνη και να αφαιθεί στα χέρια του Θεού να την κάνει τι θέλει, ή μπορεί να γίνει από πέτρα γρανίτης. Και βλέπετε ορισμένοι άνθρωποι ξεψυχούν και βλασιμών. Λοιπόν, ξέρετε ποιοι δεν θα σωθούν? Αυτοί οι μετανόητοι. Και για το λίγο καλό κάτι θα λάβει υπόψη του Θεός. Αλλά αυτός που εμπαθώς μέχρι τέλους πεισματικά, ας πούμε, ναι. Τώρα αυτός ο άνθρωπος πράγματι πέρασε ένα μεγάλο πόνο. Κοιτάξτε, πήγανε δύο φοιτητές στον πατέρα Παΐσιο. Του λένε, γέροντα, εσείς είστε άνθρωπος του Θεού. Εμείς λέμε είστε φοιτητές. Μπορείτε, λέει, να μας αποδείξετε ότι υπάρχει Θεός? Να πιστούμε? Λέει, όχι, δεν μπορώ. Λέει, γιατί? Λέει, κοιτάξτε, καταρχάς όλα τα θέματα τα συζητώ εκτός του περιυπάρξεως Θεού. Λέει, γιατί? Τι να σου πω, λέει, είναι σαν να μου λες το ράσο μου δεν είναι μαύρο, τι να πούμε τώρα. Είναι σαν να μου λες δεν γεννήθηκες από μάνα. Τι συζήτηση να κάνω, ε? Ξέρετε, σε όλη την Ανατολή, σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, οι πατέρες που γράψαν τόσα έργα, τα οποία δεν τα έγραψαν για να κάνουν τους συγγραφείς, αλλά απαντούσαν σε προβλήματα της εποχής. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε μία σελίδα λόγος Αγίου Πατρός της Ανατολικής Ορθοδόξης Εκκλησίας περί αποδείξεως Θεού. Στην Ανατολή δεν ανεφύει τέτοιο ερώτημα ποτέ. Μπορεί οι άνθρωποι να αμάρταναν, να λάθευαν, αλλά δεν τους παίρνουν για το νου μήπως και δεν υπάρχει Θεός. Αυτό το ερώτημα δημιουργήθηκε στη Δύση. Είναι από κύμα του ορθολογισμού. Και προσπάθησαν να αποδείξουν. Δεν αποδεικνύει το Θεός. Επιτρέψτε μου να πω, αν έρθουν σήμερα όλοι οι νομπελίστες, όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες και μου πούνε δεν υπάρχει Θεός, εγώ θα συνεχίσω να πιστεύω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά είναι σαν να μου βγάζουν το δέρμα μου. Καταλάβατε? Λοιπόν, να προσευχόμαστε για αυτόν τον άνθρωπο, να τον φωτίσει ο Θεός, να του μαλακώσει την καρδιά. Είναι συμπαθής, πέρασε μεγάλο πόνο, μεγάλο πόνο. Θα έρθει κάποια στιγμή, ξέρετε, θα βοηθήσει ο Θεός, θα του δώσει κάποια ευκαιρία. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να απογοητευόμαστε από την σκληρότητα των ανθρώπων και πάντα να ελπίζουμε. Πότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος κάθετα, να το κρατάτε. Πότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι η συγχώρεση του είναι αυθεντική και όχι αποτέλεσμα ταπεινολογίας ή ψεύτικης ταπείνωσης? Χριστό. Ναι. Καλή ερώτηση είναι αυτή. Κοιτάξτε, είναι αυτό που προείπα, δεν έχουμε πολύ χρόνο να το αναλύσουμε, ότι αυτός ο άνθρωπος που με τη χάρη του Θεού μετανόησε, καταρχάς έχει μία μεγάλη ειρήνη στην καρδιά του. Έχει ειρήνη. Και να ξέρετε ότι πάντοτε, βλέπετε, μας παίρνουν τηλέφωνο κάτι γυναίκες, «Πάτερ, λέει, είδα την Παναγία στον ύπνο μου και κόντεψε να πεθάνω από τον τρόμο». Δεν είναι η Παναγία. Η Παναγία δεν τρομοκρατεί. Ο δαίμονας τρομοκρατεί. Ο Θεός είναι πνεύμα ειρήνης. Άλλο ο Σέβας, άλλο Δέος. Βεβαίως ο άνθρωπος ενώπιον. Ναι, αλλά ή
ο άνθρωπος που μετανοεί, αυτά βέβαια τα ξέρει καλύτερα ο Σουσμιώδης, δεν έχει ενοχές. Οι ενοχές είναι στραπατσαρισμένος εγωισμός. Πώς την πάτησα εγώ. Δεν έχει ταπεινωθεί. Ε? Και οι ενοχές είναι φθοροποιές. Όταν λέμε συνέστηση της αμαρτωλότητος, όταν λέμε ο Δαβίδη είχε την αμαρτία του ενώπιόν του, δεν είχε ένα άγχος, ένα στρες, δεν είχε, αλλά τον ταπείνωνε αυτή η μνήμη της αμαρτίας, και όχι τη συγκεκριμένη αμαρτία του με τη Βερσαβέα, αλλά ότι αμάρτησε ενώπιον του Θεού. Ε? Αυτή λοιπόν η ήρεμη, η γλυκία αίσθηση της ειρήνης, της χάριτος, της ευλογίας του Θεού, είναι τα στοιχεία του μετανοημένου ανθρώπου. Αλλά δεν χρειάζεται πιστοποιητικά για να συνεχίσουμε την πνευματική ζωή. Είπαμε, είτε το αισθανόμαστε είτε όχι, εμείς να συνεχίζουμε να προχωράμε. Ακόμα μια ερώτηση. μετά θα διευκώ. Ναι, Γέροντα μου, ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά μας να αγαπήσουν την Εκκλησία. Γιατί όταν πάνε εκκλησία στη λειτουργία, μας λένε συνήθως, μα γιατί να πάμε, αφού δεν καταλαβαίνουμε. Ναι. Και εγώ δεν καταλάβαινα στο σχολείο μαθηματικά, αλλά... πήγε, τι να κάνω. Κοιτάξτε, δεν είναι... θέλει μια άλλη ομιλία να κάνω επ' αυτού. Μια άλλη ομιλία. Δύο λόγια θα πω. Είπαμε και στην ομιλία ότι ο κόσμος σήμερα κουράστηκε από τα πολλά και παχιά λόγια. Τα λόγια που δεν έχουν βίωμα. Λοιπόν, άμα η μάνα και ο πατέρας όλη μέρα καπνίζουν και λένε στα παιδιά μη καπνίζετε, άμα όλη μέρα καυγαδίζουν, γκρινιάζουν, τρώγονται, καθίστε ήσυχα, τι ήσυχα να κάτσουν. Πήγα μια φορά σε ένα ταξί στην Αθήνα. Λέει, πάτερ, εγώ λέει, τα στέλνω τα παιδιά μου στην Εκκλησία. Όχι να τα στέλνεις, να πηγαίνετε μαζί. Τι πρέπει να μην τα στέλνει. Άμα την Εκκλησία, ας πούμε, την έχουμε σαν κάτι το δύσκολο, σαν κάτι το περίεργο, εμείς οι ίδιοι, όχι τα παιδιά μας, αυτό θα περάσει και στα παιδιά μας. Ή βλέπετε, λέμε το μωρό, τρώγει γιατί αμετρός σας τιμωρήσει ο Χριστούλης. Μα δεν τιμωρεί ο Χριστούλης. Πώς του βάζει τέτοια εντύπωση του παιδιού. Είναι λαθεμένη πέρα για πέρα αγωγή. Ήταν ένας εκεί στην Αθήνα, κάθε φορά λέει που θα πηγαίνει στην εκκλησία θα σου δίνω ένα τάλιρο. Μόλις μεγάλος δεν ήρθε το τάλιρο, δεν ξαναπήγε. Δεν είναι τρόπος αυτός. Πρέπει να πάμε μαζί. Τώρα τα παιδιά θέλουν, ας πούμε, να κοιμηθούν και αυτά, εντάξει. Ας πάμε λίγο πιο μετά. Είναι μωρά, ας κάτσουμε λίγο στο τέλος. Δηλαδή για όλα υπάρχουν λύσεις αν θέλουν. Να μην τα πιέζουμε πάντως υπερβολικά τα παιδιά, γιατί θα έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Αντίθετα. Λοιπόν, θα σας πω δύο πολύ σύντομα και θα τελειώσω. Όταν ήμουν λοιπόν μικρός εκεί στη γειτονιά μας, ήταν ανοιχτές οι πόρτες και ακούγαμε ένα τον άλλον. Δανειζόμαστε και ψωμί, μερικές φορές ήμασταν φτωχοί πολύ. Εγώ με τον αδελφό μου είχα ένα παλτό. Το φέρνω εκείνος, πήγαινα εγώ. Έξι αδέλφια, φτωχοί οι γονείς, οι γιαγιάδες. Λοιπόν, ήταν ένας εκεί, καλός ο καημένος, δεν είχε τρόπο. Λοιπόν, τα πίεζε πολύ τα παιδιά, τα πίεζε. Μια μέρα λοιπόν του λέει, τρίτη, τετάρτη δημοτικού πήγαινε το παιδί. Λέει, θα μεγαλώσω. Μπροστά σου μεγάλη Παρασκευή θα τρώω μπριζόλα. Το είχε σκάσει το παιδί. Καταλάβατε. Πάμε στον άλλη όχθη. Και ένα τελευταίο σου. Τον περασμένο Οκτώβριο με έχει καλέσει ο Άγιος Ετωλίας για κάτι ομιλίες. Είχαμε εκεί και μου λέει θα πας λέει και στο Λύκειο. Λέω να πάω. Λέει δεν θα έρθω εγώ για να είναι τα παιδιά πιο άνετα. Πήγα λοιπόν μεγάλο σχολείο, 800 παιδιά. Μου λέει ο Λυκειάρης καλώς αν. Λέει πάτερ λέει δεν έχω τόσο μεγάλη αίθουσα αλλά και να έρθω να κάνω φεσαρία έχεις λέει χρόνο. Έχω. Και έκανα εξάωρο. Από τις 8 στις 2. Κάθε τμήμα, κάθε ώρα ερχόντουσαν 2-3 τμήματα. Τους έλεγα λίγα πράγματα και μετά μου κάνανε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις ήταν για την περιουσία της Εκκλησίας, γιατί φοράνε χρυσά οι δεσποτάδες, γιατί για το βατοπέδι, για αυτά. Τέλος πάντων, δεν σου είπα ό,τι μπορούσα εκεί. Στο τέλος, ήρθαν τρία παιδιά να με δουν ιδιαιτέρως.
Λέω, εγώ δεν είμαι εξομολόγος. Λέει, όχι, ναι. Αυτή είδα τα παιδιά του τρίτου παιδί, ήρθε έτσι διστακτικά στο γραφείο του Λυκειάρη, τρίτη ηλικίου, πόσο, 17-18 χρονών. Φορούσε σκισμένα μπλουτζίν, χαλκάδες εδώ, χαλκάδες εδώ, ξυρισμένο το κεφάλι, μια τούφα εδώ. Είχε ένα θλιμμένο ύφος. Λέω, και μόνο που ήρθε, κάτι ζητάει αυτό το παιδί. Θα λέει, ο παλιοκαλό, ήρθε, πάω, τι να τον κάνω. Λέω, κάθισε παιδάκι, κάθισε. Σε λένε αυτά. Τι μου λέει τώρα το παιδί? Πάτερ, λέει, δεν είμαι αυτός που φαίνομαι. Εγώ έκανα το χαζό. Είμαι βέβαια χαζός, αλλά πιο πολύ. Λέω, τι εννοείς? Τι εννοείς? Λέει, κοιτάξτε, λέει, ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι γιατροί. Και θέλουν κι εγώ να γίνω γιατρός. Αλλά εγώ θα τους κάσω, λέει. Δεν θέλω να γίνω γιατρός. Και γι' αυτό τα κάνω αυτά. Καταλαβαίνω. Τώρα φταίει το παιδί. Λέει, δεν μου λες, παιδάκι μου, εσύ τι θες να σπουδάσεις? Λέει, στρατιωτικές σχολές. Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ σε είδα, με είδε, δεν μπορεί να μην ξαναειδωθούμε ποτέ. Σε ευχαριστώ, λέει, που με εμπιστεύτηκες. Δεν ξέρω αν είναι σοφό αυτό που θα σου πω, αλλά ας τους μην, δεν πειράζει, φωνάζουν, μην τους προκαλείς. Αλλά αφού δεν σ' αρέσουν, βγάλε το. Αφού δεν σ' αρέσει κάτι. Και η επανάσταση δεν γίνεται έτσι. Ετοιμάσου, λέω, για τη στρατιωτική σχολή και θα αλλάξω. Λοιπόν, θέλουν παράδειγμα τα παιδιά, καλοσύνη, τρόπο. Εντάξει, και μια Κυριακή δεν πάνε, δεν πειράζει. Ας πάνε λίγο προς το τέλος. Αλλά μην τα αφήσουμε και τελείως, ας πούμε. Δεν είναι τη μια και την άλλη και την άλλη. Όχι, με καλό τρόπο, ωραίο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Σεβασμιότατε, να εύχεστε να μας κρατάει χαμηλά ο Θεός. Δύο προσκλήσεις να σας αναφέρω, αφού προηγουμένως ευχαριστήσουμε τον πατέρα μου εσύ, ο οποίος παρά την δυσκολία με το λαιμό του έκαμε αυτή την υπέρβαση και τον κόπο και μας επαρηγόρησε με τα ωραία του και πνευματικά λόγια. Την Κυριακή η ώρα 6:45 μετά μεσηβρία στην αίθουσά μας εδώ ο γέροντας ο πατήρ Μωυσής θα μιλήσει με θέμα τι έχει να πει σήμερα ο Άγιος Λουκάς και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί από τον ίδιο το νέο βιβλίο που έχει γραφτεί για τον Άγιο Λουκά τον ιατρό και λέγεται «Ένα νέο αστέρι στον ουρανό, ο Άγιος Επίσκοπος και γιατρός Λουκάς». Την Κυριακή 6:45 μετά μεσηβρία στην αίθουσα εδώ θα έχουμε την ομιλία από τον γέροντα και στη συνέχεια βγαίνοντας θα πάρει, τι είπατε, 6:45 μετά μεσηβρία. Ναι, το βιβλίο δεν είναι του γέροντα, είναι της Γιώτας Παρασκευά, της συμπολίτησάς μας, της γυναίκας του Θεοφύλακτου. Και το Σάββατο 13 Νοεμβρίου η κοινότητα νέων θα έχει μια άλλη εκδήλωση με θέμα «Γιατί Θεέ μου», μια ορθόδοξη προσέγγιση στο μυστήριο του πόνου στην αίθουσα αυτή η ώρα 10:30 π.μ. μεσηβρίας μέχρι 12:45 θα πάρετε αυτή την ανακοίνωση βγαίνοντας. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυρωτικής Νικόλαος Χατζηνικολάου. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στην ανακοίνωση αυτή. Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ.